Όλα άρχισαν με το Big Bang. Μια βίαιη μεγάλη έκρηξη με την οποία πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου γεννήθηκε το σύμπαν μας ως προϊόν μιας ιδιαίτερα απίθανης κοσμικής σύμπτωσης. Το σύμπαν είναι γεμάτο από συμπτώσεις. Δισεκατομμύρια άνθρωποι τις βιώνουν καθημερινά. Οι ορθολογιστές τις ονομάζουν τύχη. Οι πιστοί Hell. Οι manager Time. Και όλοι οι άλλοι απλά συμπτώσεις. Όπως και να έχει, συμβαίνουν συνέχεια. Βιβάσο μου! Έτσι, μπράβο, άιντε, ξεκίνω να τα χώνεις τώρα, άιντε! Πρέπει να τις μιλήσω, να τις τα πω όλα. Αν τη ζητήσω συγγνώμη που τη φέρθηκα έτσι, που την πλήγωσα, που τη πέταξα τα αρκουδάκια τη. Τι να κάνετε ρε τα λεφτά! Τι να κάνετε τα λεφτά για του λογαριασμού, λέγε ρε, θα σα σκοτώσω, ρε! Είχε την ευκαιρία του και την έχασε. Τελείωσε εγώ με τον κολοστρατό και τα ψυχολογικά του. Βρήκα την Τζέννη! Είμαι υιοθετημένο. Κάτσε να δούμε τι λέει. Πήρε ότι θα αργήσει. Όχι. Πήρε ότι θα κυρώσει. Ούτε. Τότε το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι έχει ανακαλύψει το διακτηνισμό. Ή ότι δεν θα πάω. Τι είναι, Βάσο, ποιος είναι? Συμβαίνει, κορίτσια, γιατί ανοίγω κλείνει την πόρτα. Δεν την ανοίγω κλείνουμε εμείς. Εμείς την ανοίγουμε, αλλά από κάτω κάνει ρεύμα και κλείνει, Βάσο. Ναι. Θα ανοίξω εγώ τότε. Όχι, μη! Είμαι από το μπάνιο. Θα κουδιάσω. Θες να κουδιάσω, δεν θέλεις να κουδιάσω. Αλλά να σου πω, δεν λες τη Βάσο αυτό που ήθελες να της πεις να τελειώνουμε κιόλας. Πες Βάσο. Ναι, ναι. Μα κάποιος χτυπάει απ' έξω. Ας τον χτυπάει. Ο νέος διαχειριστής θα είναι. Ναι, ο νέος διαχειριστής. Γιάννη μου, άνοιξέ μου! Μην μου πεις ότι εσύ είσαι ο νέος διαχειριστής. Εσύ είσαι ρε, Αντώνη. Φεύγω εγώ αυτό. Ευχαριστώ. Δείχνω στη. Βάσε 2 λεπτά τα χαρτιά, φεύγουμε πάνω από την Τζέννη, εντάξει. Συγγνώμη, τόση ώρα αυτό σου είπα για την πόρτα. Ναι, και σε πήγες και του άνοιξες, ηλίθεια. Δεν είμαι καλά. Τζέννη μου. Αντώνη, και αυτή η Τζέννη την αλλά είπαμε. Θα πάμε με τη δική σου Τζέννη, εντάξει. Δεν έχει σημασία, έχει χοντρό πρόβλημα. Με εμένα μου λες. Εγώ τα λέω όλα ξεκάθαρα. Αυτή είναι η Τζέννη μου. Τζέννη μου. Κάτσε μισό λεπτό για να καταλάβω, συγγνώμη. Θα πει ότι η Τζέννη είναι η Τζέννη. Η Τζέννη είναι κολλητή της Βάσος μου. Δεν είναι πολύ σούπερ, την έχουμε καταβρει όλοι εδώ μέσα. Με τον Αντώνη είμαστε ίδια σειρά, από την Κομωτινή μαζί. Είναι καταπληκτική σύνδοση, σαν έθελε το σύμπαν να μας ενώσει όλους μαζί. Για όλους δεν γίνεται. Τίποτα, μωράκι μου. Τίποτα, αγάπη μου, απλώς εγώ σήμερα δεν είμαι πολύ ιδιαίτερη. Είσαι ο καλύτερος να το διαβάζεις. Ναι, δε. Διάβασε τα χείλη μου, Αντώνη. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει τίποτα μεταξύ μας. Πάει και τελείωσε. Τζέννη, πες το ξεκάθαρα. Δεν με θες, γιατί με θεωρείς μικρό. Δεν είναι τι θεωρώ εγώ. Αν. Λέω, αν. Ήτανε μεγάλος. Δεν θα είχε βρεθεί μία να στο πει. Ό,τι και να σου πάνε οι γονείς μου, είναι γιατί εγώ του ζήτησα να μην ξαναφέρουν ποτέ το θέμα της υιοθεσίας μου. Γιατί να μην το πουν νωρίτερα, μου λες, γιατί. Γιατί θέλουμε διαφορετικά πράγματα στο σεξ. Και γιατί δεν μπορούμε να συνεπάρχουμε. Έχουμε αργήσει. Εγώ δεν πάω πουθενά. Δεν τέλειωσα ακόμα με την Τζέννη μου. Τώρα σε πιάσαν οι αντοχές. Εσύ τελείωνε σε 5 λεπτά. Τελείω, ρε Αντώνη. Δεν μένει και ο Λάζαρος κάτω. Α. Αδελφοσυρά αυτός. Αγάπη μου, ζωή μου, πώς μου σε πιστεύουν. Μου, μωρό μου, συγχώρεσαι, με συγχώρεσαι, με αγαπάς. Τι σε αγαπάω, Βάσο. Εσύ μην ελπίζεις να τα ξαναβρούμε. Αυτή είναι η κυκλοθυμική της παρέας. Τι πρέπει να κάνω, Τζέννη, για να μ' αγαπήσεις κι εσύ. Δεν ξέρω πώς το λένε στην περίπτωσή σας. Αυξητική, μεγέθυνση, επιμήκυνση, θα σε γελάσω. Έλα, τον είπαμε, πάμε, έχουμε αργήσει. Να σου πω, αγάπη μου, τώρα κάτω σας περιμένει αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ που με πιστέψε. Μωρό μου. Έλα, Αντώνη. Φίλησε με, Τζέννη. Τζέννη! Κάτω. Πού να είναι ρε Βάσο, πάνω. Κάτω είναι, δεν τους είδες που φύγανε. Όχι αυτή, παιδί μου, ακατανόμαστος.
Επειδή αναφέραν το όνομά του πριν. Άντε, ρίχα, σώσον, είναι μία θα είναι. Μόνο ένας από τον όνομα σου υπάρχει. Τον είδα, παιδί μου. Γιατί νομίζεις ότι έκλεισα την πόρτα? Για την κολυθίδα τον Αντώνη, φυσικά. Και εσύ πήγες και του άνοιξες την πόρτα. Γιατί του άνοιξες, παιδί μου, την πόρτα? Είσαι ηλίθια. Ξέρω εγώ ποιος είναι Αντώνης. Εγώ ακουστά τον είχα και αυτό μόνο από σένα. Για μισό. Μισό, ρε Βασό. Θες να πεις δηλαδή ότι αυτοί που αναφέραν ήταν ο δικό? Πλάκα κάνεις. Γι' αυτό σου μασα ζόμπιση πριν. Κούρε, γκαντεμιά, να μην τον δω. Γκαντεμιά είναι που από όλη την Ελλάδα έχω πάει με δύο άντρες και αυτοί δύο πήγαν και γίναν. Πώς το είπε αυτός? Αδερφός Ήρα. Αυτό. Ναι, και μαζί με αυτούς και ο Αντώνης. Δηλαδή έλεος. Πρώτον, τι σημαίνει αδερφός Ήρα? Και δεύτερον, εσύ αυτόν ούτε του βρήκες? Έλα ρε Βάσο, αφού έχω ένα θέμα με τη στολή. Όταν τον είδα έτσι πρώτη φορά με τα φανταρίστικα, πέθανα. Και όταν τον είδα χωρίς τα φανταρίστικα, πέθανα στα γέλια. Πάντως, δεν είναι εκπληκτικό που βγήκαμε όλοι γνωστοί? Είναι απίστευτο. Ο Λάζαρος. Λάζαρε, και σου λέω, εγώ πάμε και τίποτα. Όρισε, τώρα έφυγε. Αντώνη Τσικάλης. Είναι ρητορική η ερώτηση. Ναι, η πραγματική είναι, είσαι τα καλά σου. Και αυτή η ρητορική μου κάνει. Τζένι. Αντώνη, σήκω ήδη θα αργήσουμε. Θα περιμένω πρώτα να περάσει ένα αμάξι. Για το stop. Για να με πατήσει. Και δεν έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να πατήσει φρένο πριν σε πατήσει? Θα τον πληρώσω για να το κάνει. Αντώνη, ας τις βλακίες και σήκω, γιατί θα χάσουμε την αναφορά το πρωί. Δεν πάω πουθενά. Εσύ συνέχισε το σχέδιό σου και γυρνά πίσω στο λόγο. Εμένα άσε με εδώ. Και νομίζω ότι θα σε αφήσω να κυχτείς λιποτάκτης. Υπάρχει και στα νεκροτομία αυτός ο όρος. Είναι ρητορική η ερώτηση. Ναι. Κύριε Διοικητά, είμαστε έτοιμοι για την πρωινή αναφορά. Δεν μου λες, εξουσί. Αυτός που το φτιάχνει, δεν το θέλει. Αυτός που το αγοράζει, δεν το χρησιμοποιεί. Και αυτός που το χρησιμοποιεί, δεν το βλέπει ποτέ. Τι είναι, ρε, μπορείς να το πεις? Αυτός που το φτιάχνει... Καλά, άστο, κύριε Στάσμα. Σας αναφέρω, κύριε διοικητά, πως επί συνόλου 12 έχουμε 7 παρόντες, 2 κολλιόμενους, έναν αναφερόμενο και 2 αδικαιολογήτως απόντες. Το Χατζηβατζίδη και τον Αντωνίου. Τι, αδικαιολογήτως απόντες? Αντιστή, εσύ τι συμφούν ο Γιάννης? Τι είπα και σύνθημα. Ο Γιάννης, ο Μπλετ. Ακούω το παρασύνθημα τότε. Πού είναι ο Μπλετ, Μπλετ? Ήταν σκοπός εδώ, αλλά τον βρήκα να κοιμάται. Τα λέει στην αναφορά τώρα. Έλα, ακούω το παρασύνθημα. Χριστό παρά, Αντώνη, θα αργήσουμε. Είδες τώρα. Την άρχισε όλο το σχέδιο στον αέρα. Αυτό θα κάνω κι εγώ. Θα την άρχισε το μυαλό μου στον αέρα. Ακούω το παρασύνθημα. Τι παρασύνθημα, ρε Βαμβούση. Φαντάρι είμαστε, Χατζηβατζίδης και Αντωνίου. Βγήκαμε χθες για πάρα πολύ σοβαρό λόγο και επιστρέφουμε σήμερα. Θα μας αφήσει να περάσουμε, έτσι δεν είναι? Ε, τι λες? Φανταστικές σκουπέ. Λέω ότι θα σας αφήσω να περάσετε, αλλά μετά θα πρέπει να σας αναφέρω. Τι έκανε, λέει? Εφόσον δεν γνωρίζετε ούτε το σύνθημα, ούτε το παρασύνθημα, θα πρέπει να μου απαντήσετε ορθώς σε μία ερώτηση στρατιωτικής φύσης και σε ένα γρίφο. Λοιπόν, Καλατζίδη, ξεκίνα, σ' ακούω. Δυνατά και καθαρά. Στρατιώτης πεζικού, Καλατζίδη Γιάννη. Ένα λόγο, ένα τιμήρια. Με βρήκα να κοιμάμαι στη σκοπιά, Μπλιέθ, αυτά. Τι αυτά, ρε ποντίκι, τι αυτά? Δεν άκουσες την επιλογία που είπε πως από τον λόχο απουσιάζουν ο Χατζηβατζίδης και ο Αντωνίου? Ε, στράβακα, τι ξέρεις γι' αυτό? Τι να ξέρω εγώ, κύριε Λοχαγέ, δεν ξέρω. Πείτε πως πρέπει να διασχίσετε ένα ναρκοπέδιο. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος τρόπος για να το κάνετε? Χοροπηδώντας. Έρπιν, γιατί όσο μεγαλώνει το εμβαδό, τόσο μειώνεται η πίεση. Το θυμάμαι τη φυσική. Σωστά. Και τώρα ο γρίφος. Αυτός που το φτιάχνει, δεν το θέλει. Αυτός που το αγοράζει, δεν το χρησιμοποιεί. Και αυτός που το χρησιμοποιεί, δεν το βλέπει ποτέ. Τι είναι? Μου λες, Καλατζίδη, πόσες μέρες θες για να πουληθείς? Ή να ρωτήσω καλύτερα, πόσα χρόνια?
1143 και σήμερα είναι πολλές, α? Για σένα, και λίγες είναι. Λοιπόν, έχω μια ιδέα, θα στις φτιάξω 143. Αρκεί να μου πεις εδώ και τώρα που βρίσκονται. Α, στο θάλαμο είναι, κύριε Λοχαγέ. Α, είναι πάρα πολύ άρρωστοι όμως με υψηλό πυρετό, γι' αυτό δεν κατέβηκαν. Λες αλήθεια, ναι. Κανόνισε. Κανόνισε, Καρατζίδη. Γιατί αν δεν ψέματα, θα σας φτιάξω 2143. Το σκάσανε. Απ' το άνοιγμα που έχει ο φράχτης πίσω στα μαγειρία. Εμένα με είπανε να λέω πως είναι πολύ άρρωστη. Ο Αντώνης έψαχνε να βρει μια γκόμενα και ο Νίκος την Catwoman. Που τη φωτογραφία της μου την πήρε ο Εξουζίδης. Αλλά έννοια σου και θα το την πάρω πίσω εγώ. Τη φωτογραφία πιάς. Εδώ είμαστε. Γκαμπλιάτ, πότε ήρθατε ρε. Τι κάνετε εδώ ρε, τζιτζίκια. Είμαστε πολύ άρρωστοι κύριε συνταγματάρχα. Πες Αντώνη. Πεθαίνω, σήμερα τελειώνω. Τόσο άσχημα Αντωνίου, ε. Να μην τον ακούτε, ότι θα αυτοκτονήσει εννοεί το κλασικό του. Εγώ πάντως αλήθεια έλεγα, αλλά πόσες μέρες κερδίζω, α. Τσακίστε γρήγορα. Τσακίστε γρήγορα, στο ιατρείο, στο ιατρείο γρήγορα. Και τρεις μέρες στέρεση εξόδου που δεν ειδοποίησατε κανέναν. Όσο για σένα, Καλατζίδη, που βρέθηκε ξερός στη Σκοπιά, κερδίσατε. Δυο εβδομάδες φυλακή και έχεις να πορεύεσαι. Ανιάτ, πλιάτιάτ. Καλώς όρισες στο σπίτι μου, ρε. Τους πλήρωσες τους λογαριασμούς. Ναι, όχι ακόμα, αλλά... Τι μυρίζεις, ρε κουνάβι. Love is in the air. Έλα, ακούω πόσες φορές και πού. Μες στην πανιέρα, μες στην ντουλάπα. Πουθενά. Θες να μου πεις ότι ήρθε ο Μίτσος εδώ και σου έκανε χαλάστρα. Ποιος είναι ο Μίτσος? Ο θείος ο Δημήτρης, ρε Λέιζερ. Λοιπόν, κομμένο το Λέιζερ, κομμένο και το Μίτσος, μην τα πάρω μαζί σου πρωί-πρωί, εντάξει. Ο θείος ο Δημήτρης ήταν στο εργοστάσιο όλο το βράδυ. Κατάλαβα, έξω έπαιξε η φάση, ε. Παγκάκι, παρκάκι. Μέσα στα βάτα, έξω από τα σπάτα. Πουθενά. Θες να μου πεις ότι όλες αυτές οι μπαρούφες που μου έλεγες ότι δεν σε ενδιαφέρει το σεξ από το πρώτο ραντεβού ισχύουν, ε. Ισχύουν, ναι. Και ισχύουν ακόμα περισσότερο όταν δεν έρθει η γκόμενα στο πρώτο ραντεβού. Τι εννοάς, Λέιζερ? Εννοάω ότι δεν ήρθε. Δεν ήρθε, ρε. Δεν ήρθε. Και όχι μόνο δεν ήρθε, δεν απαντούσε και τις κλήσεις μου. Θεϊκό σκηνικό, ε. Θυμάσαι που μου έλεγες ότι ψάχνεις να βρεις την γκόμενα που θα σε φτύσει. Τη βρήκες? Και πού να δεις τι βρήκα μετά. Τη θυμάσαι τη Βάσο? Τη Βάσο, ρε Μπιλ, την πρώην γκόμενά μου. Καστανή, λίγο κοκέτα με ωραίο... Α, την Πρίχθρα. Μπράβο, έπεσα πάνω της. Και όχι απλώς έπεσα πάνω της. Βρέθηκα να χτυπάω και το κουδούνι του σπιτιού της. Και όχι μόνο της τύψα το κουδούνι. Τα έχει και εμένα φίλο μου από το στρατό. Εντάξει ρε, και ποιο το πρόβλεμ, αυτόν πρίζει τώρα. Το πρόβλεμ, Μπιλ, είναι ότι αυτός μου μίλαγε για μία Βάσο. Και η Βάσο αυτό, και η Βάσο εκείνο, και εγώ το άκουγα και ζήλευα. Λέω, πω, η Βάσο. Μόλις την είδα έγινα καπνός. Ακόμα θα φαίνονται οι ροδιές από τα λάστιχα του αυτοκίνητου στο δρόμο. Εσύ, αυτό με ένα καλό σκηνοθέτη μπορεί να σπάσει τα μία, ε, και μουσική επένδυση, ξέρεις. Ράμπισμα! Δεχόμαστε προκαταβολές. Και στο καπάκι μου στέλνει και άλλη μήνυμα, γεμάτο υφάκι και ηρωνία. Τούρμπο έγινα. Αυτή που μιλούσατε στο τηλέφωνο, τι σου είπε? Το όνομά της. Μετά από τρεις μέρες ευαρεστήθηκε να μου πει το όνομά της. Μαργαρίτα. Και έγινε τούρμπο με αυτό, ρε. Το Μαργαρίτα είναι το όνομα της χρονιάς, ε. Και τη δικιά μου, την Absolute. Μαργαρίτα τη λένε. Να. Σε αυτό το βίντεο κλαμπ δουλεύει. Η δικιά σου πού δουλεύει, ρε? Δεν ξέρω, ρε, ηλίθιε. Που λες, χθες την έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνο, ε. Τον μπούκωσα τον τηλεφωνητή. Όπως και το λογαριασμό του τηλεφώνου μου. Ρε Λίζε. Όταν θα γίνω διάσημος ράπερ και θα κονομάω το χοντρό το χάρτη, όλα αυτά θα τα σκέφτεσαι και θα γελάς. Όταν θα γίνει ράπερ, θα γελάω και χωρίς βοήθεια. Τράβα να πληρώσω τους λογαριασμούς. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου. Κοίτα να δεις που με διώχνει κι αυτός. Λέιζερ, ίδιος ο Μίτσος έγινες. Κόψε το, Λέιζερ. Κόψε και το Μίτσος, μη σου κόψω εγώ τίποτα άλλο. Δρομόπεδο. Δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε, έτσι ήμουν εγώ μικρός. Δεν είναι
Καλημέρα. Καλημέρα, Βιετνάμ. Ρόμπιν Βίλιαμς, Φόρεστ Γουιτάκερ. Σκηνοθεσία Μπάρι Λέβινσον. 4 αστεράκια. Έχεις κάτι, φίλε? Πάσχω κι εγώ από τη μάστιγα του αιώνα. Κατάθλιψη, ε. Μα έχεις αρκεία. Δεν βρίσκεις πάρκιν. Ερωτική απογοήτευση. Άτιμο πράγμα, γυναίκα. Φίλε, θα το ξεπεράσεις. Λες να το ξεπεράσω με γυναίκα. Μόνο. Ξύδια και καταχρήσεις να σε βλάψουν μπορούν. Πώς λέμε βία στη βία, γυναίκα στη γυναίκα. Εγώ την παλεύω με τις ταινίες. Ξεκίνησα με τις straight. Πληγωμένες ψυχές, το τέλος μιας σχέσης, έρωτας δίχως παρόν. Ειδικά αυτή την τελευταία την είδα 2,5 φορές. Και Κιάνου Ριβς, Σάντρα Μπούλοκ. 2,5 αστέρια. Τι μου λες. Φίλε, μην ανησυχείς, ο κόσμος είναι όμορφος. Δεν το είχα σκεφτεί. Λες να βοηθήσει αν δω Γρηγόρη. Μόνος είσαι, Μια Μαργαρίτα, λέω, εδώ δουλεύει. Άλλος πάλι. Τελικά το εμπόδιο στην ευτυχία μου είναι η ίδια μου η αδελφή. Πες μου, δουλεύει. Ναι, δουλεύει. Δουλεύει. Αλλά πολύ πιθανό να απολυθεί. Και δεν το λέω μόνο και μόνο επειδή είναι 11.30 και δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα, πάλι θα φάμε όλη τη μέρα μας εδώ. Άστα, άστα, κι εγώ μου σήμερα, Τι νούμερο έχεις, ρε φίλε? 287. Έρε, τυχερέ. Και τι δεν θα έδινε να είχα το νούμερό σου. Θα μου δώσεις την αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Ναι. Ταυτότητα. Έχω στρατιωτική. Φαντάρος. Χάτος είσαι. Ορίστε η ταινία σου. Jim Carrey, Kate Winslet, σενάριο Charlie Kaufman, 3 αστέρια. Τι ήταν αυτό, βαθμολογία? Ναι, με άριστα το 5. Γιατί την ταινία παίρνει 6. 3 μιλάει ο ειδικός. 5, δεν υπάρχει άλλο νούμερο για αυτήν την ταινία. 3,5 επειδή έχουμε και τα μισά. Εντάξει τότε. 5,5 ακατέβατα. Πας την ταινία ή την ταυτό. Ο σταθμός Ειρήνη είναι εδώ. Και έχετε από ό,τι πήγε 8 κιόλας η ώρα. Εμπρός. Τι κάνεις εσύ εδώ? Συγγνώμη, γνωρίζεστε? Βέβαια, βγήκαμε χθες το ραντεβού και περάσαμε. Όχι, μάλλον δεν βγήκαμε γιατί κάποιος δεν ήρθε. Κότα! Κότα! Για χαλάρισε λίγο, ρε ψωροπερήφανο παγώνι. Προφανώς γνωρίζετε από την προηγούμενη ζωή που ήσασταν και δύο πτηνά, Προφανώς το μόνο που λείπει από την κυρία είναι η συνέπεια. Γιατί δεν σκέφτηκες λιγάκι ότι μπορεί να μου έτυχε κάτι πολύ σοβαρό? Ρε φίλε, εδώ είναι τα εξωτερικά ιατρία. Μήπως σας φέρανε μια Μαργαρίτα? Πας καλά, κοριτσάκι μου. Δεν εμφανίζεσαι στο ραντεβού, δεν απαντάς στα τηλέφωνα σου. Αλήθεια, τι τάξη πας, στα μαθηματικά τι κάνετε τώρα τη διαίρεση? Είμαστε στο θεώρημα της ψωνάρας. Αυτό που λέει ότι υπάρχουν κάποια ψώνια που νομίζουν ότι μπορεί να έχουν όποια θέλουν, όποτε τη θέλουν. Πόσο κομπλεξική μπορεί να είσαι να με στείνεις στο ραντεβού να μου χαλάς το βράδυ? Μια μισή ώρα σε περίμενα. Πόσο κομπλεξικός μπορεί να είσαι εσύ που νομίζεις ότι φτιάχνοντας αυτοκίνητο κάποιας, αυτή οφείλει πάνω απ' όλα να μην σου χαλάει τα βράδια. Κοριτσάκι μου, νομίζω ότι σε έχω ανάγκη. 15 τις έχω και περιμένουν. Wow, τότε γιατί είσαι εδώ? Μισό λεπτό, μάλλον μάθανε ότι είσαι εδώ και σε παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Μαργαρίτα, θέλω να μου στείλεις μια ταινία για την κουβλό του στρατηγού. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, έχω πάρα πολύ δουλειά. Πάρε με να μου πεις αργότερα, γεια. Λοιπόν. Απ' τον ήχο και μόνο βάζω στοίχημα ότι αυτή είναι το νούμερο 8. Εσύ τι λες? Ναι. Παπαδόπουλε, μπουντούρισε εδώ. Τι κάνει η μάνα σου, ρε? Δεν μπορώ να σας μιλήσω τώρα, είμαστε στην αξονική τομογραφία και κάνει πάρα πολύ στο κινητό, θα σας πάρω εγώ αργότερα, γεια. Λοιπόν. Τι λοιπόν, έλα, σε περιμένουν. Δεν είναι ανάγκη να τυφλωμώνεις το ψέμα. Μου χρωστάς ένα καλώδιο. Είσαι τόσο γύφτος. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά το παιδί ήθελε και ένα DVD. Πάρε το πρόμο, καλώδιο σου και πήγαινε να βάλεις μπρος καμιά άλλη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές που καβαλάνε σαράβαλα σαν το δικό σου. Συγγνώμη που διακόπτω πάλι, αλλά πες τα, βρε αγόρι μου, πες τα για αυτό το σαράβαλο, πες τα. Είδαμε και τη δικιά σου τη Λαμποργκίνη. Τουλάχιστον το δικό μου έχει 3 πετάλια, όχι 4. Και εμένα 3 έχει. Έλα, και πώς σου σκόνεις τον αερόσακο? Έφευγες, γιατί δεν βλέπω να σου χρωστάω τίποτα άλλο. Μου χρωστάς. Τι σου χρωστάω? Ένα ραντεβού. Πότε το θες? Εσύ πότε το θες? Σήμερα. Ίδια ώρα. Ίδιο μέρος. Εντάξει. Εντάξει. Μα να έρθει μέχρι το σπίτι και να μην τον δω, που δεν τον έχω δει ποτέ. Τι τρομερή ατυχία. Ναι, αυτή ήταν η ατυχία. Έχει τρελαθεί. Αν το πει στον Νίκο θα τα καταστρέψει όλα. Ναι, ξέρω. Θα κυρώσει το γάμο. Λυπήσουμε, ρε Βάσο. Μία ώρα έχω break από τη δουλειά. Μην αρχίζεις την κρινιά. Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει? Ωραία. Με τον Νίκο μίλησες σήμερα? Μιλήσαμε. Και μέχρι στιγμής δεν ξέρει τίποτα. Αλλά μόνο με την αμφιβολία ότι μπορεί να τα μάθει όλα ανά πάσα στιγμή με τρελαίνει. Τα πράγματα είναι απλά. Πας, βρίσκεις τον Λάζαρο, το λύνεις. Είσαι με τα καλά σου. Να του πω τι? Θα του πεις πάρα πολύ ευγενικά να ράψει το στοματάκι του και να πάρει το μυστικό στον τάφο. Α!
τώρα που κατάφω θυμήθηκα τον Αντώνη. Καλά, αυτός έχει ξεφύγει τελείως, έτσι. Με παίρνει 10 φορές την ημέρα τηλέφωνο στο γραφείο και με απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, ότι δεν θα τον ξαναδώ ποτέ πια ζωντανό και ότι θα μαθαίνω τα νέα του από τις ειδήσεις. Και εσύ τι σου είπες? Ότι θα βάλω τις ειδήσεις να δω αν γράφει καλά. Τι να του πω, ρε Βάσο? Δεν ήταν σωστό. Του μίλησες πάρα πολύ άσχημα. Δεν χαμπαριάζει αυτός, αφού όλο τέτοιο του. Βρε Τζένι μου, μια χαρά σου φέρεται και όλα τα χατήρια σου κάνει. Μήπως πρέπει να του ζητήσεις και εσύ μια συγγνώμη? Το σκέφτηκα. Τέλος πάντων, αυτό που με απασχολεί εμένα είναι να μην μάθει τίποτα ο Δημητράκης. Γιατί είναι και δύσκολος, καταλάβεις. Έλα χειρότερε, έφτασες λιδά. Έλα βιλά, βγάζω τα χαρτά. Σε δύο ώρες θα έχω ξεπουλή. Γκρούβι. Δύο. Βασιλάβος πάει στα λιτά. Τζερόνιμο. Λοιπόν, έχω το 198, 165 και το μοναδικό, το περιζήτητο, το πατακιούτα, 98. Προσφορές. Αλλά ούνα, αλλά δύο. Αντώνη, εσύ είσαι? Λάθος κάνετε, Τόνι. Τι λάθος, Κλαρέ, ο πατέρας σου είμαι. Μπαμπά, μισό λεπτάκι να σου δώσω τη Μαργαρίτα. Ας την άφη. Γιατί μου το έπισε πριν? Γιατί πνιγόταν στη δουλειά, είχε και ένα προμηθευτή ταινιών και... Κι εγώ για ταινία σε θέλω. Μου ζήτησε ο στρατηγός μια ταινία για την κουρούλα του, ρε. Μπάρμπι Ραπουνζέλ. Θέλει το Ράμπο 5. Το Ράμπο 5 όπως και το Ράμπο 4 δεν έχουν κυκλοφορήσει καν. Αχ, ήρθε η Μαργαρίτα. Έλα Μαργαρίτα, σε θέλει ο μπαμπάς, έλα. Έλα, τι θες πάλι? Είπα στον αδερφό σου το θέλω. Πού πήγε πάλι αυτός? Ήρθε κι άλλος προμηθευτής. Όταν τηλεφωνώ εγώ, τότε μας έβονται όλοι. Κοίτα, μπαμπά, αν παίρνεις για τα λεφτά που μας δάνεισες, σε πληροφορώ πως ήδη βρίσκω τρόπους να τα μαζέψω και να σα δώσω. Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, μην μιλάς σε μένα, μη σου χέσω τον πατέρα! Πιέρε, Διέτ, ήταν ανάγκη να ήσασταν εχθές τα κρεβάτια σας. 143 και σήμερα θα είχα τώρα, ρε. Σιγά μην έβγαινες και αύριο, πεις να μας κάψεις τελείως. Άγω εκεί την κοπάνη σαν από το φράχτη. Και εδώ σπάνω, μωρέ, καημένε, τι 143, τι 1143, τι 243. Με τι κάτω βούμαν τι έγινε, τι βρήκατε? Τη βρήκαμε. Α, τώρα που το είπες, θέλω τη φωτογραφία πίσω, ε. Να, δεν την έχω. Μου την πήρε ο επιλογίας. Αλλά σου υπόσχομαι, θα του την πάρω πίσω. Το καλό που σου θέλω. Για, με αυτήν με την άλλη τι έγινε? Το έφαγε αυτό με τη υιοθεσία. Τι δεν το φάει, αφού αλήθεια είναι. Το λέγει τα χαρτιά. Ποια χαρτιά, ρε Μπλιέτ? Κι εγώ έχω χαρτιά που λένε πως είμαι τωρακοχειρούργος. Τα είχα κάνει για να ρίξω μια γκόμενα. Η Βάσο μου τα διάβασε, τα πίστεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Και εμένα τα διάβασε, δεν με πίστεψε και μου ρίξε ένα χαστούκι. Α, έχει πάει σύμπτωση. Πήγαμε το λάδαρο στον δρόμο. Α, για ξέρω. Την αμόλυσε πάλι την κλανιά του το σύμπαν που θα έλεγε κι εσύ. Ήταν χάλια. Είχα εδώ μια κοπέλα η οποία τον έστησε. Τώρα που το λες, τώρα τηλέφωνο να του πω ότι δεν παρεξηγήθηκα που μας άφησε έτσι. Και θα έχει αυτός τώρα μια σκασίλα αν τον παρεξηγήσατε. Τι έγινε με αυτόν, ρε? Τη βρήκε τη σκυλαρπάχτρα του. Δεν σου είπα το άλλο. Η Τζέννη του είναι κολλητή μου, τη Βάσο μου. Δεν είναι φοβερό που βγήκαμε όλοι γνωστοί. Καλά, μιλάμε τώρα, το σύμπαν το έχεσαι τελείως. Δεν το έχεις το σύμπαν, η Τζέννη τον έχεσαι. Σε όλη τη διαδρομή τον τραβολογούσα και αυτό το μόνο που είχε στο μυαλό του ήταν η αυτοκτονία. Γι' αυτό αργήσαμε. Τουλάχιστον βρήκε το γρίφο που μας έβαλε άλλο σε ψυχάκια στην πύλη και μας άφησε να περάσουμε. Ποιο γρίφο, ρε Μπλιέτ? Τι είναι αυτό που αυτό που το φτιάχνει δεν το θέλει. Αυτό που το αγοράζει δεν το χρησιμοποιεί. Και αυτός που το χρησιμοποιεί δεν το βλέπει ποτέ του. Το φέρετρο. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αυτός που το φτιάχνει δεν το βλέπει ποτέ. Αυτός που το αγοράζει δεν το χρησιμοποιεί. Ναι, μπρος. Αυτός που το χρησιμοποιεί δεν το βλέπει ποτέ. Κύριε Δικητά, συνέβη κάτι φοβερό. Τι είναι, ρε, τι συμβαίνει? Βρέθηκε σπασμένο το λουκέτο στην αποθήκη των πυρομαχικών. Κοιτάνα, γίνει μετά. Δεν τελείωσε καταμέτρηση. Αναλείπει μια χειρομοβίδα, κύριε Δικητά. Τι έκανε, λέει? Τσακίσει την αντιμονή αμέσως. Με καταστρέψατε, ρε. Ας αρχίσουμε από τα θετικά. Τα ξαναβρήκαμε τον Νίκο μου. Κανόνισα ραντεβού με τη Μαργαρίτα. Που τον αγαπώ πολύ. Την οποία τη γουστάρω τρελά. Που μου απέδειξε ότι λέει αλήθεια. Και η οποία χθες απέδειξε ότι είναι ξεχωριστή. Και όλα αυτά το βράδυ που μου χτύπησε την πόρτα κατονόμαστος. Και όλα αυτά το βράδυ που έπεσα πάνω στην πρίχτρα. Και που αν πει όλη την αλήθεια στον Νίκο θα με καταστρέψει. Που αν πω στον Νίκο όλη την αλήθεια θα τον καταστρέψω. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι κάτι τέτοιο θέλει να κάνει. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο δεν θέλω να το κάνω. Θα του τα πει όλα. Δεν θα του πω τίποτα.
Πρέπει όμως να τον πάρω τηλέφωνο, να του ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που φέρθηκα. Θα τον πάρω τώρα. Θα τον εμποδίσω. Θα πάω να τον βρω τώρα. Και τι δουλειά έχω εγώ ρε να κάνω την υπηρεσία του Αντωνίου? Αφού δεν μπορώ να τον βρω, θα ήταν πιο αναφερόμενος. Και εμένα τι με νοιάζει ρε? Όσο έχει τη φωτογραφία μου σε νοιάζει. Ρε μπλε, θα στη φέρω που θα μου πάει. Ο. Πού έχει πάει αυτό το παιδί ρε γάμο του? Το πρώτο τηλέφωνο και δεν απαντάει. Τον εξάκουσα ότι λείπει και μια χειροβομβιδέα από την αποθήκη. Εγώ έχει και ανησυχώ. Α, καλά αυτό ναι, Κλάφτον. Έλα Λάζαρε, τι κάνεις? Καλά είσαι? Χάθηκες από χτες. Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη. Δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Μην ανησυχείς, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ωραία. Εσύ, τι κάνεις εσύ, με τη Βάσο όλα καλά? Πιο τελεία δεν γίνεται. Είμαστε και πάλι μαζί όπως πριν. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ θετικό που μου λες. Και τι άλλο, τι έγινε, προλάβατε να μπείτε το πρωί μέσα? Άστα, τελευταία στιγμή. Αλλά ευθύνος Αντώνη βέβαια, έτσι. Ο οποίος κάπου είναι κρυμμένος και δεν πάω να τον βρω. Να, τώρα που είπες Αντώνη, δεν σου είπε τίποτα για χτες? Δεν πρόσεξε τίποτα στην πολυκατοικία της Βάσος? Όχι, αλλά αν τον δω θα τον ρωτήσω. Ναι. Τζένι. Τζένι. Μετά από απέτηση φίλων και τηλεθεατών, σε πήρα να σου ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου. Έχεις ακόμα το τηλέφωνο μου, Τζένι μου. Αυτό σημαίνει πως ακόμα με αγαπάς. Κρατάω πάντα τα τηλέφωνα των πρώην μου. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου φανεί χρήσιμος. Μου λες δηλαδή πως όσες φορές μου τηλεφώνησες ήταν για να με χρησιμοποιήσεις? Όχι, γιατί μου το λες αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε πήρα να σου πω ακριβώς αυτό. Ότι από όλους τους άντρες που έχω χρησιμοποιήσει είσαι ο πρώτος που ζητάω συγγνώμη. Που σημαίνει πως ακόμα με αγαπάς. Ή πως δεν πρόκειται να σε ξαναχρησιμοποιήσω. Γιατί μου το λες αυτό, Τζένι μου? Γιατί μου το λες αυτό, Τζένι μου? Πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Θέλω ο άντρας να μου κάνει κλικ. Τι ήταν αυτό? Κλικ. Ναι, δεν το εννοούσα κυριολεκτικά, Αντώνη. Α, ξέρω, ξέρω. Σταμάτα. Άσε μου, τι θα κάνω? Καταρχάς ηρέμησε. Θέλω να πω ότι ο άντρας θέλω να με φτιάχνει ρε παιδί μου, να μου τη δίνει, να περνάει και να κάνει μπαμ. Και από αυτό θα κάνει. Να σου πω, ξέρεις σε πόση ώρα σκάνει μια χειροβομβίδα όταν απασφαλίσει? Ξέρω εγώ, νομίζω μετράς μέχρι το 7. Μέχρι το 7! Τι κάνετε εδώ, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ρε ποντίκια! Τι κάνετε εδώ πέρα να με καταστρέψετε ρε! Θα με απολύσουν, θα με αποστατεύσουν ρε! Θα με στείλουν σε καμιά βραχονίση ρε! Με καταστρέψατε ρε! Με καταστρέψατε ρε! Ακούς τίποτα! Μη διανοηθεί κανένα Γαλόπουλο και φωνάξει τα κανάλια! Θα το ξεπουπουλιάσω στο γόνατο του τόπου! Και φέρτε μου εδώ αμέσως αυτό που το έκανε! Ακούς τίποτα! Αμανε, ακούω ένα ή! Ναι, ακούς τίποτα! Όταν μη το έκανε και δεν σταματάρχα! Γιατί ρε, γιατί ρε πάλι το αμάρο! Έχω γυναίκα και παιδιά να με καταστρέψεις, δεν ρε! Τζένι μου! Που μου είσαι στους άγγελες να με καταστρέψει την καριέρα μου! Να με καταστρέψετε ρε! Και ποιος ανορθόδοξος έχει τηλέφωνο πάλι εδώ μέσα! Α, αυτό είναι που ακούω το ή τόση ώρα! Για μπλιές ρε! Τίκου, τίκου! Κρύβο το φίλο! Έλα ρε! Θα σου κοπιάξω, θα καμπριδεύσεις! Έλα ρε! Έλα εδώ! Νίκο μου, αγάπη μου. Βάσο, δεν ακούω τίποτα. Νίκο μου, μωρό μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο άκουσέ με, σε παρακαλώ. Δύο λεπτά, δώσ' μου και άκουσέ με. Βάσο, ό,τι και να λες, δεν ακούω λέξη. Ναι, αγάπη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ήθελα να το μάθεις έτσι και δεν ήθελα να το μάθεις από αυτόν. Μόνο σε παρακαλώ, δώσ' μου άλλη μία ευκαιρία. Βάσο, άδικα μιλάς. Δεν ακούω λέξη. Είναι πλέον παρελθόν, Νίκο μου. Ούτε το όνομά του δεν λέω πια. Ακατονόμαστο τον λέω συνέχεια. Δηλαδή τι συνέχεια, σχεδόν ποτέ.
Μ' ακούς, ποτέ! Ποτέ! Τι ποτέ! Κάτσε, σαν κάτι να άκουσα Βάσο, αλλά γενικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάτι έχουν πάθει τα αυτιά μου. Έλα ρε Βάσο, ο Αντώνης είμαι. Τόση ώρα σου λέει ο άνθρωπος πως δεν ακούει τίποτα. Η χειροβομβίδα του προκάλεσε προσωρινή κόφωση. Τι λέει! Χειροβομβίδα! Ποια χειροβομβίδα! Αυτή που έριξα όταν μιλούσα με τη φίλη σου, που να την έριχνα πάνω μου, να τελείωνα. Είμαι ένας δειλός. Τι έκανες? Γιατί την έριξες? Και θες να μου πεις ότι τόση ώρα ο Νίκος δεν άκουγε τίποτα? Εκτός αν ούρλιαζες. Είναι καλά! Δεν ούρλιαζα. Είμαι σίγουρη, δεν ούρλιαζα. Τότε δεν άκουσε λέξη. Σου λέω είναι κουφός, παιδί μου. Πάρα πολύ χαίρομαι. Δηλαδή που είστε καλά. Αυτός καλά είναι. Εγώ έχω τον πόνο στην καρδιά. Τι λέει? Γιατί σε βρήκαν τα θράσματα της χειρομοβίδας? Μακάρι να με έβρισκαν. Πες στην Τζέννη πως αυτό που έκανε σήμερα να μου ζητήσει συγγνώμη ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου έχουν κάνει ποτέ. Και πες της πως την αγαπάω. Κι εγώ την αγαπάω. Τον άκουσες τον κουφό σου? Φυσικά και τον άκουσα. Κουφή είμαι. Γιατί τόσο άγχος, κουκλάκι? Άραξε. Chill out. Τι να ράξω? Έχω μείνει από μπαταρία στο κινητό, πρώτη φορά έδωσα ραντεβού σε σταθμό του τρένου και έχουν απεργία και δεν έχω καμία όρεξη να μου την πει για την ασυνέπειά μου. Μην ανησυχείς, κουκλάκι. Η αργοπορία είναι γυναικείο αξίωμα. Ή νομίζεις πως θα σηκωθεί να φύγει αν τον στήσει ένας τέτοιος κόμματος? Μου έχει τύχει εμένα να με στήσουν αιώνες. Ναι, μόνο που αυτό το έκανα χτες. Σήμερα βιάζομαι. Τελικά όλες οι ίδιες είστε, κουκλάκι. Διαφωνώ κάθετα. Η κάθε μία είναι διαφορετική. Αν είναι έτσι, θες να μου κάτσεις απόψε? Τι λες ρε νούμερο? Ορίστε, τάχα διαφορετικές. Από όλες που έχω ρωτήσει, ούτε μια διαφορετική απάντηση δεν έχω πάρει. Άκου τι είπε, το νούμερο, να του κάτσω. Όπως λέει και ο προποτζής που έρχεται στο γκρουπ, η γυναίκα κουκλάκι είναι λαχείο. Και εμείς οι άντρες αγοράζουμε συνέχεια μπας και μας κάτσει. Καλή τύχη στην επόμενη κλήρωση. Μια μέρα και 4 λεπτά μόνο. Χίλια συγγνώμη για τα 4 λεπτά. Δεν στείνω ποτέ στα ραντεβού. Τι κάνεις? Όταν βέβαια πηγαίνω. Καλά εσύ? Πολύ καλύτερα τώρα που σε βλέπω. Είσαι όμορφη. Αυτά λες και στις άλλες 15 της λίστας σου? Ζηλεύεις την ερωτική μου ζωή ήδη? Δεν ζηλεύω τίποτα και κανέναν. Είχα μια συζήτηση με τον ταξιτζή που ερχόμουν. Πάμε. Πού? Θα δεις. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου που πας στη λίστα σου στο πρώτο ραντεβού. Με μένα θέλω να αυτοσχεδιάσεις. Να πάμε κάπου που δεν έχεις ξαναπάει ποτέ σου με καμία άλλη. Πιστεύεις και εσύ ότι η γυναίκα είναι λαχείο? Αν η γυναίκα ήταν λαχείο, η πάγκη θα ήταν γεμάτη γυναίκες. Δεν ξέρω όμως αν το πρόσεξες. Μόνη γυναίκα εδώ μέσα είσαι εσύ. Και εγώ το πρόσεξα και όλοι οι άλλοι εδώ μέσα. Δεν το πιστεύω ότι ήρθαμε σε προποτζήδικο. Ναι, και εγώ ξαφνιάστηκα να σου πω την αλήθεια. Άλλα είχα σχεδιάσει και απόψη. Άσε με να μαντέψω. Εστιατόριο, σωστά? Σωστά, χορτοφάγο. Χορτοφάγο? Μάλιστα. Και γιατί χορτοφάγο? Γιατί πιστεύω ότι τίποτα δεν θα αύξανε περισσότερο τις πιθανότητες μας να επιβιώσουμε σε αυτή τη γη περισσότερο από ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Ναι, το παγό το είπε ο Αλμπέρτος, Αλμπέρτος Αϊνστάιν. Θα πηγαίναμε εκεί γιατί είσαι χορτοφάγος. Ναι, θα πηγαίναμε εκεί γιατί είσαι χορτοφάγος. Ποιος το είπε αυτό? Ο Τόνι. Το αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο στην ώρα που άφησε το καλώδιο. Είπες άφησες, όχι ξέχασες. Το ξέρω ότι το έκανες επίτηδες. Με τσάκωσες. Κοίτα να δεις που είσαι έξυπνη γυναίκα τελικά. Είναι που τα ετερόνυμα έλκονται. Έχει πει κάτι σχετικό ο Αλμπέρτος? Τον πρόλαβες εσύ. Και εγώ δεν το παίζω έξυπνος. Είμαι. Αστροφυσικός. Αστροφυσικός, ναι. Αυτό που είπες πριν για τη χορτοφαγία, το πιστεύεις κι εσύ ή απλώς στηρίζεις τις απόψεις των αναγνωρισμένων συναδέλφων σου? Ναι, το πιστεύω, μόνο που είμαι φαντάρος. Στρατός και χορτοφαγία δεν πάνε μαζί, καταλαβαίνεις. Όσο δεν φαντάζεσαι. Φαντάρος, πόσο χρονών είσαι? Μ' αρέσεις, αρχίσαμε τη λογιστική. Λοιπόν, εγώ είμαι 27. Εσύ? 28. Wow. Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεις σε μια γυναίκα που λέει κατευθείαν την ηλικία της. Μπορεί με την ίδια ευκολία να πει τα πάντα. Αϊνστάιν κι αυτό. Λάζαρος, πόσες φορές έχεις ερωτευτεί στη ζωή σου? Εσύ? Κάθε φορά είναι η πρώτη, δεν λένε? Σωστά. Μόνο που αυτό δεν είναι νούμερο. Σωστά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Με πόσους άντρες έχεις πάει στη ζωή σου?
Σε πρόσβαλα ή ακόμα μετράς? Πόσες φορές είναι το ρεκόρ σε ένα βράδυ? Αλλάζουμε θέμα. 6. 10. Σοβαρέψω. Είναι η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση, αυτή με τους πόσους άντρες. Ναι, σωστά. 10. Το δικό μου το νούμερο δεν υπάρχει στο δελτίο. Σιγά. Οπότε βάζουμε ενδεικτικά 49. Δεν με πείθεις. Δεν προσπαθώ. Δεν απάντησες όμως. Πόσες φορές ένα βράδυ? 8. Πόσες? Τι είναι αυτό τώρα, υπόσχεση ή απειλή? Το τελευταίο νούμερο στο δελτίο. Εντάξει, ας πάω να το καταθέσω να φύγουμε. Δεν πιστεύω να το πληρώσει μόνος σου. Τι εννοείς? Στο πρώτο ραντεβού ποιος θα πληρώσει? Μισά-μισά. Τι λες, κοριτσάκι μου, στο πρώτο ραντεβού πληρώνει πάντα ο άντρας. Όχι όταν βγαίνει μαζί μου, ή δέχεσαι τα μισά ή φεύγω τώρα. Δεν είμαι καμιά κακομοίρα. Ολόκληρο το κλαμπ έχουμε και σε πληροφορώ ότι πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή παγίδα, αλλά δεν την πατάω. Και ύστερα με βρεις μια ζωή του με τσιγκούνες που δεν πλήρωσα στο πρώτο ραντεβού. Αν νομίζεις ότι σε προσβάλλω, πίστεψέ με, μπορώ να το κάνω με πολύ χειρότερο τρόπο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον. Φυσικά και δεν θα σου κάτσω, ρε γελίε. Τι λες, κοπελιά μου, θες 6.000 για ένα βράδυ? Πολλά ζητάει. Λοιπόν, μισά-μισά. Στο κάτω-κάτω, αν κερδίσουμε, πώς θα πάρω μετά το μερίδιό μου? Αυτό είναι ένα επιστημονικό επιχείρημα. Ωραία, δώσ' μου 22 λεπτά να δώσω 23, εγώ που είμαι και large. Δεν το πιστεύω ότι σε έπεισα τόσο εύκολα. Τσιγκούνι. Ψιλιοπτώματα έγιναμε σήμερα, αλλά έλεγε. Πόσα έβγαλες χειρότερα? 140. Εγώ 160. Σε έφαγα. Θα σου δει αύριο που πάει και στις τράπεζες, ρε. Και εγώ θα πάω αεφιό. Όπα. Οι τράπεζες φυλάγονται από μπάτσους και στον ΑΕΔ πηγαίνουν οι άνεργοι. Αυτοί δεν ξέρουν πού να σκοτώσουν την ώρα του. Δεν θα πιάσει. Σάμα έχει πει. Είναι respect το άτομο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα ίδια και θα επεκταθούμε μόνο σε ΟΤΕ και ΙΚΑ. Αλλά πρέπει να πάμε πρωί-πρωί γιατί αυτοί είδατε. Στις 3 σχολάνε. Με τα κοπρό. Πόσα γιούδα να βγάλεις μέχρι τις 3. Έλα, μην ανησυχείτε. Αν συνεχίσουμε έτσι και τον τέμο θα βγάλουμε και την άψολη θα ρίξουμε. Παρήγγειλε κανείς σας γυρόνια για να το γιορτάσουμε, ρε. Μάγκες, μια γκόμενα στην πόρτα μου. Θα ήθελα τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Πες του. Εσύ δεν είσαι ο ιδιοκτήτης, είσαι ο γλοιώδης ξαδερφός του. Καλά, πώς τα ξέρεις όλα αυτά για τον άτομό μου? FBI. Βασίλη, γνωριζόμαστε, η Βάσο είμαι. Η Βάσο, η πρώη του Λάζαρου, η πρίχτρα. Καλά, πώς έχεις το μορφίδι έτσι εσύ? Σου έχει πει κανείς ότι θες να το κάνεις απεγνωσμένα μαζί μου? Παιδί μου, είσαι γελίος. Έλα, δώσ' μου το τηλέφωνο του. Δεν μπορώ. Θα με σκοτώσει και έχει ήδη πολλούς λόγους. Ωραία, πες μου τότε που είναι. Λοιπόν, άκου πώς θα γίνει. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Εγώ θα κρυφτώ και εσύ θα ψάξεις να με βρεις. Αν με βρεις, θα κάνουμε τρελό και παθιασμένο σεξ. Αν δεν με βρεις, θα με στην τουλάπα. Τι λες? Ότι είσαι τελειωμένος. Τελειωμένος, εγώ. Εγώ που είμαι εργαζόμενο νιάτο, έχω αύριο να πάω σε ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑ. Μόνο που αυτά αύριο είναι κλειστά. Γιατί είναι Σάββατο. Φτάνει που δουλεύουν μέχρι τις 3, κλείνονται το Σάββατο. Πες μου, παιδί μου, πού είναι? Δεν ξέρω. Έχει βγει ραντεβού με κόμμενα. Ωραία, ραντεβού. Σκέψου. Τι ραντεβού? Πρώτο, δεύτερο. Δεύτερο, αλλά μάλλον πρώτο. Οπα. Έχω λιό. Λοιπόν, πώς φαίνεται ο θόλος του ονείρου? Δεν έχω ξαναρθεί ποτέ στο πλανητάριο. Είναι φανταστικά. Εγώ δουλεύω καμιά φορά εδώ. Ξεναγός. Για το χαρτζιλίκι. Εντάξει, και αν δεν με θέλουν θα τους πλήρωνα για να με έρθουν. Κοίτα πόσα αστεράκια. Που είναι τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δηλαδή είσαι ξέρεις όλα αυτά τα αστεράκια. Τι λες, ωραία. Είσαι εκατομμύρια. Ξέρω τους αστερισμούς όμως. Θέλω να μου τους δείξεις όλους. Μήπως ξέρεις τον οσίδιο τον εμφατικό? Αυτό είναι από... την αιώνια λιακάδα. Είναι αγαπημένη μου ταινία. It's getting better all the time. Ναι, οσίδιος ο εμφατικός. Τόξο. Και σταυρός. Δεν σε πιστεύω. Ξέρεις και εσύ τις ατάκες απ' έξω. Ω, ναι. Και μάλιστα πιστεύω κι εγώ ότι δεν κάνει να σβήνεις τις κακές αναμνήσεις που σου αφήνει ένας έρωτας. Μπορεί κάλλιστα να στεσβήσει μια καινούργια αγάπη. Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς είσαι. Τσιγά μη σου πω. Τώρα θα σε ξαναγήσω. Το βλέπεις εκείνο τον τάβλικο? Ναι. Αυτό είναι ο αστερισμός της Κασιόπης. Και πιο εκεί είναι ο Κηφαίος. Και
και αυτό το τεράστιο S. Είναι ο δράκοντας. Πω, ναι. Και αυτό εκεί το τετράγωνο. Α, είδες και το τετράγωνο. Λοιπόν, το τετράγωνο είναι ο Πίγασος. Δίπλα είναι ο Περσέας. Και στη μέση τους είναι η Ανδρομέδα. Η αλυσοδεμένη πριγκίπισσα. Γιατί αλυσοδεμένη? Η Ανδρομέδα ήταν η κόρη του κυφάκι της Κασιόπης. Επειδή όμως η Κασιόπη ήταν εξαιρετικά φιλάρισκη, ο Ποσειδώνας αποφάσισε να τους τιμωρήσει. Πώς? Χαίρομαι πολύ που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση. Έπρεπε να δέσουν την Ανδρομέδα σε ένα βράχο δίπλα στη θάλασσα και θα έβγαινε ένας θαλάσσιος δράκοντας και θα την κατασπάραζε. Σκάει όμως ο Περσέας πάνω στον Πίγασο. Βλέπει την Ανδρομέδα, σπάει τις αλυσίδες και την ελευθερώνει. Και έτσι η κούκλα που ήταν, την ερωτεύτηκε και την παντρεύτηκε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και τους έκανε γι' αυτό παιδιά. Πόσα? Ο Περσέας έγινε βασιλιάς. Και η Ανδρομέδα η βασίλισσά του. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω κάποια κοινά με την Ανδρομέδα. Λες να έχει και εκείνη κοτσιδάκια σαν και εσένα. Όχι αυτό. Το όλο θέμα με τους γονείς της. Μόνο που το δικό μου πρόβλημα δεν είναι με την Κασιόπη, αλλά με τον μπαμπά Κηφαία. Αν έχεις κάτι κοινό με την Ανδρομέδα, είναι ότι είσαι εξαιρετικά όμορφη. Δηλαδή, θες να πεις ότι τώρα έχεις απέναντι σου μια Ανδρομέδα. Θέλεις να εμπερσέρεις τη ζωή σου. Αν είναι να μου κάνει αυτό παιδιά, με τίποτα.